Τελειώσατε, κύριε Μάλα. Τέλειωσα. Ωραία, καθίστε. Ορίστε, μπορείτε να καθίσετε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, ορίστε. Άκουσα τον κύριο Μάρδα και δεν ξέρω τι να πω. Λυπάμαι ή να ντραπώ με αυτά που είπε. Διότι ο κύριος Μάρδας, και λυπάμαι και για την κυβέρνηση, τι έκανε. Άλλαξε τον τίτλο του νομοσχεδίου και σαν τους καλόγερους που βαφτίζουν το κρέας ψάρι, το έκανε συνταγματικό αμέσως. Έτσι γίνεται, κύριε Μάρδα, συνταγματικές συρρυθμίσεις. Αλλάζοντας ένα τίτλο του νομοσχεδίου, αυτό το τρίκ το υπέδειξε ο πανούργος κύριος Βενιζέλος, γιατί αυτά τα τρίκ χρησιμοποιούσε για να κάνει συνταγματικές εκτροπές όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και το πήρατε αυτό το τρίκ, την πρόταση του κυρίου Βενιζέλου, νομίζατε ότι είπε κάτι το έξυπνο και σας δίνει διέξοδο, αλλάξατε τον τίτλο και μπορείτε να πετσοκόβετε συνταξιοδοτικά δικαιώματα και να τα βαφτίζετε συνταγματικά. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Αυτό δείχνει ότι κάνετε συνταγματική εκτροπή. Βέβαια όλο το μνημόνιο είναι συνταγματική εκτροπή. Όλο παραβιάζει και κάνει κουρελόχαρτο το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Και οι διαδικασίες και το περιεχόμενό του. Αλλά αυτό που κάνετε τώρα εδώ, που κάνατε τώρα αυτή η παράσταση, είναι μια παράσταση η οποία δείχνει το θέατρο του παραλόγου που παίζεται σε αυτή την αίθουσα. Λυπάμαι πάρα πολύ και για την κυβέρνηση και για τη στάση τη δική σας και για αυτά τα οποία προσπαθείτε να κάνετε, τα οποία κουρελιάζουν το πολίτευμα. Διότι όπως ξέρετε, σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει πλέον δημοκρατία. Δημοκρατία δεν υφίσταται. Ο κύριος Παπανδρέου ξεκίνησε με το «λεφτά υπάρχουν» και κατέληξε στο μνημόνιο. Ο κύριος Σαμαράς, κύριοι, έλεγε λάθος το μνημόνιο, μνημόνιο ψήφισε. Και δυστυχώς και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ τώρα τι κάνει. Έκανε αντιμνημονιακούς αγώνες, κήρυσε εκστρατεία κατά του μνημονίου και στο τέλος μας φέρνει ένα ωραίο μνημόνιο πάλι. Αυτό το πολίτευμα λοιπόν, που ό,τι και να ψηφίζει ο ελληνικός λαός, όποιους αγώνες και αν κάνει, δημοψηφίσματα να γίνονται και να καταδικάζει μνημόνια και προτάσεις μνημονιακές, τελικά μνημόνιο βγαίνει, λέει, έχει όνομα. Ακύρωση της δημοκρατίας και δικτατορία της Ευρωζώνης στη νεοαπικία που λέγεται Ελλάδα. Κάποιοι όμως θα γκρεμίσουν αυτή τη νέα δικτατορία, η οποία είναι ίσως χειρότερη από άλλες, διότι τώρα υποτίθεται δίνει και το δικαίωμα ψήφου, έκφρασης και λόγου στον ελληνικό λαό. Θα την γκρεμίσουν αυτή τη δικτατορία, γιατί υπάρχει εναλλακτική λύση σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει μονόδρομος στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε. Ελάτε, κύριε Λυκούδη, ο κύριος Σπύρος Λυκούδη.